Ερτ Όπεν. Εμείς συνεχίζουμε. Ερτ Όπεν. Εσείς μας στηρίζετε. Ερτ Όπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Άλλη μια εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα μόλις ξεκινά εδώ στην Ερτ Όπεν στους 106,7 μεγάκυκλους στα FM και η οποία βεβαίως αναμεταδίδεται από τους 96,5 μεγάκυκλους επίσης στα FM στην Εύβοια, από τους 1134 χιλιόκυκλους στα Χανιά και στα Μεσαία και φυσικά αναμεταδίδεται ζωντανά και από το διαδικτυακό ραδιόφωνο «Η Ροή». Για την επικοινωνία σας με την εκπομπή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο 210-629-09 και 210-629-10. Μπορείτε επίσης να στείλετε SMS γράφοντας ένα π κενό το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54045. Στο παιχνίδι με τα πλήκτρα είναι και σήμερα ο Γιάννης Σημακόπουλος, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο είναι ο Κυριάκος Κυριακόπουλος και σε λίγο θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, μιας και οι εξελίξεις είναι πολλές και ενδιαφέρουσες και θα πρέπει όπως και κάθε φορά να επιχειρήσουμε μια ανάγνωση πίσω από τις ειδήσεις, πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων, αφού όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, οι ειδήσεις διαφορετικά απαγγέλλονται, διαφορετικά ακούγονται και εν τέλει διαφορετικά βιώνονται από τον καθένα από εμάς στην Ελλάδα της κατοχής, στην Ελλάδα που κυριαρχεί το πολιτικό ψεύδος και η πολιτική εξαπάτηση. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στην Ερτ Όπεν στους 106,7 μεγάκυκλους και στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα και πριν τη σύνδεσή μας με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ θα επιχειρήσουμε να δούμε ορισμένες από τις τρέχουσες εξελίξεις επιγραμματικά. Πρώτη βεβαίως από τις κυρίαρχες ειδήσεις της ημέρας είναι ο απόϊχος από τη χθεσινή πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 4 αξιωματικών και τον τραυματισμό μιας αρχιλουχίας. Οι ερμηνείες που έχουν δοθεί μέχρι τώρα που επιχειρείται να δοθούν τουλάχιστον είναι πολλές. Πιθανότερη είναι η πρόσκρουση σε πυλώνα της ΔΕΗ. Αν και το συγκεκριμένο ελικόπτερο διαθέτει κόφτη καλωδίων, ωστόσο αυτός είναι αποτελεσματικός σε περιπτώσεις προσκρούσεων. Το μόνο σίγουρο βέβαια είναι τα τραγικά θύματα του μοιραίου αυτού δυστυχήματος. Το αντιπαραγωγικό προσωπικό δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, το οποίο πολλάκις έχει κατηγορηθεί και πολλάκις έχει απαξιωθεί από αυτούς που διαχειρίζονται τα πολιτικά πράγματα του τόπου μας και το οποίο συγκλείβεται μέσα σε μνημονιακές πολιτικές, τις οποίες συνολικά έχει υποθηκευτεί έτσι κι αλλιώς η εθνική άμυνα της χώρας. Είναι προφανές ότι περιμένουμε ανακοινώσεις σε σχέση με αυτή τη θλιβερή ιστορία. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι μια πρώτη στατιστική είναι ότι τα τελευταία 17 χρόνια υπήρξαν 7 συνολικά ατυχήματα στην αεροπορία στρατού με 31 θύματα και βεβαίως υπήρξαν και άλλα 8 θύματα που έχουν προκύψει από αντίστοιχα ατυχήματα στην πολεμική μας αεροπορία. Δεύτερο, το ανώτατο εκλογικό συμβούλιο της Τουρκίας απέρριψε τις προσφυγές που έχουν γίνει σε σχέση με το αίτημα για την ακύρωση του δημοψηφίσματος της Κυριακής εξαιτίας των παρατοπιών που έχουν επισημανθεί κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του. Το σημαντικότερο ωστόσο μετά και σε συνάρτηση και με το δημοψήφισμα είναι μια είδηση που δείχνει να περνά στα ψηλά. Ήδη έχει κλειστεί συνάντηση κορυφής ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Τουρκία, ανάμεσα στον κύριο Τραμπ δηλαδή και στον κύριο Ερντογάν. Θα υπάρξει έκτακτη επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν στο Λευκό Οίκο στις αρχές του Μαΐ, οπωσδήποτε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Είχε προηγηθεί επικοινωνία τηλεφωνική του κυρίου Τσαβούσογλου με τον κύριο Τίλερσον, τον Υπουργό Εξωτερικών αντίστοιχα της Τουρκίας και της Αμερικής, και βεβαίως είχε προηγηθεί και η προσωπική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν, όπου εξεδηλώθη το ενδιαφέρον από τη μεριά του Αμερικανού Προέδρου για θέματάκια της περιοχής ΣΑΣ. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι δρομολογούνται σχεδιασμοί και ότι η Τουρκία είναι μέρος αυτών των σχεδιασμών που δρομολογούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι για ακόμα μια φορά καταδεικνύεται ότι ο γιουσοφακισμός και το ναι σε όλα δεν επιβραβεύεται από κανέναν και επίσης πρέπει επίσης να καταδείξουμε ότι για πολλωστή φορά
Το επιχείρημα αυτό που κατά κόρον ακούγεται και το οποίο προτρέπει τους Έλληνες πολίτες να καθίσουν καλά, να μην ζητούν πολλά, να μην αντιδρούν σε επιλογές κυρίαρχες που έχει κάνει το κυρίαρχο πολιτικό προσωπικό της χώρας, διότι διαφορετικά θα σας την πέσουν οι Τούρκοι, είναι ένα επιχείρημα το οποίο παραμένει έολο και βεβαίως είναι στη βάση και στην ουσία του εξόχως παραπλανητικό. Να πούμε τρίτον ότι η Αίγυπτος, μια χώρα, σημαντική χώρα της γειτονιάς μας, στοχοποιείται συστηματικά τις τελευταίες ημέρες από τον ISIS, την τελευταία περίοδο και πιο χαρακτηριστικά μετά την Αμερικάνικη επιδρομή στη Συρία. Είχαμε και το διπλό χτύπημα το οποίο επιχείρησε ο ISIS με δεκάδες νεκρούς σε δύο χριστιανικές εκκλησίες στην Αίγυπτο, ενώ την Τρίτη, προχθές το απόγευμα, είχαμε και μια νέα επιχείρηση η οποία διεξήχθη στην Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Νότιο Σινά. Δεν θέλουμε, φίλες και φίλοι, να γίνουμε μάντης κακών, αλλά δεν μπορούμε να μην προειδοποιήσουμε ότι αυτή η ιστερική κινητικότητα που εμφανίζουν πλέον οι ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή αφενός ενεργοποιεί τις στοχεύσεις των Ισλαμιστών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το θέατρο των επιχειρήσεών τους σε άλλα γεωγραφικά πλάτη, και αφετέρου πολύ μας φοβίζει ότι όλη αυτή η διαδικασία ενδεχομένως την επόμενη περίοδο να αποδειχθεί ότι αποτέλεσε ένα χρήσιμο και βολικό άλοθη για περαιτέρω διεύρυνση της εμπλοκής των ΗΠΑ πολιτιών και σε νέες ζώνες ζωτικού ενδιαφέροντος, μιας και στη ρητορική των ΗΠΑ πλέον έχει μπει για τα καλά η έννοια του ζωτικού ενδιαφέροντος ανά τον πλανήτη. Να πούμε τέλος μία ακόμα είδηση η οποία αφορά τη γειτονιά μας, ότι Σέρβοι πολιτιακοί παράγοντες αλλά και Ρώσικα μέσα μαζικής ενημέρωσης προειδοποιούν για τον κίνδυνο εκτεταμένης κλιμάκωσης μιας εκτεταμένης βαλκανικής κρίσης με όχημα πρωτίστως στον αλβανικό μεγαλοειδιατισμό και με προσφερόμενο θέατρο την ασταθή ισορροπία πρωτίστως των Σκοπίων. Έτσι, κατά την εκτίμηση που έχει διατυπωθεί από το περιοδικό Sputnik, είναι ότι τα Σκόπια επιχειρούν να αγοράσουν πολιτικό χρόνο, ξέροντας πως οι μέρες της κρίσης δεν είναι μακριά και ότι θα αποτελέσουν θύμα, ένα πρώτο θύμα, ευρύτερων γεωστρατηγικών σκοπιμοτήτων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Από την άλλη μεριά, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών της Σερβίας, ο κύριος Ντάτσιτς, επαναπεβεβαίωσε πως η πολιτική της Μεγάλης Αλβανίας, η ρητορική της Μεγάλης Αλβανίας, αποτελεί την πρωτεύουσα απειλή για την ειρήνη στα Βαλκάνια. Να πάμε λοιπόν μετά από αυτή την καταγραφή γεγονότων και σημαντικών ειδήσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή μας σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη τον Καζάκη, για να κουβεντιάσουμε πάνω στις εξελίξεις που αφορούν τη χώρα μας και διεθνώς. Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ στην ΕΡΤ Open στους 106,7 και στην εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα, και να προχωρήσουμε αμέσως στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ. Κύριε Καζάκη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Κύριε Καζάκη, είναι πραγματικά δύσκολο να ιεραρχήσει κανείς αξιολογικά τουλάχιστον τα ζητήματα που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον μέσα σε ένα μπλεγμένο κουβάρι προκλήσεων. Γι' αυτό και εντελώς συμβατικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την νεαρινή σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που ξεκινά αύριο και η οποία, παρά το χειμώνα που προϊονίζει, από την ελληνική κυβέρνηση εκλαμβάνεται ως ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και το κλείδωμα αποφάσεων. Στην κορυφή της επιχειρηματολογίας της κυβέρνησης είναι η ανάγκη αποτύπωσης ενός βιώσιμου χρέους και βεβαίως η δυνατότητα συμμετοχής της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι μπορούν να σημαίνουν όλα αυτά για την ελληνική κοινωνία. Αυτό το πράγμα που σημαίνει αυτό που θα σημαίνει για την ελληνική κοινωνία είναι αυτό που συμβαίνει αυτά τα τελευταία 7 χρόνια. Δηλαδή μια τρομακτική επιδείνωση της κατάστασης για τον κάθε Έλληνα και φυσικά για τη χώρα στο σύνολό της. Διότι πέρα από το ζήτημα της προσωπικής κοινωνικής κατάστασης και οικονομικής κατάστασης του καθενός μας, υπάρχει και το θέμα της χώρας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βουλιάζουμε. Βουλιάζουμε σε ένα βάλτο ο οποίος δεν έχει πάτο. Και δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτών που ζητοκραυγάζουν, γιατί θα έχουμε μια καλή αξιολόγηση, κακή αξιολόγηση, δεν ξέρω τι. Τι νόημα έχουν όλα αυτά, εκτός από το να καταστρέψουν ολοκληρωτικά τη χώρα.
Καλή αξιολόγηση προφανώς με βάση τη δική τους λογική σημαίνει ότι λύνονται τα χέρια των δανειστών, των συμμοριών, να δώσουν καινούργια δάνεια στην Ελλάδα και να αποπληρώσει παλιά χρέη. Ναι. Αλλά ωστόσο αυτό συνδέεται. Ούτε καν αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αλλά τέλος πάντων το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή ξεφύγει τελείως η ιστορία του χρέους από τον οποιοδήποτε έλεγχο μπορεί να υπάρξει. Έλεγχο δηλαδή, θέλω να πω από την άποψη της κατάστασης του ελληνικού χρέους ή της εξυπηρέτησης. Να μην ξεχνάμε ότι περίπου το 23% αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε από το χρέος, το δημόσιο χρέος. Το υπόλοιπο 77% θα αρχίσουμε να το εξυπηρετούμε μετά το 2020-2023. Λοιπόν, άρα τι συζητάμε, σε ποια βάση. Μιλάμε δηλαδή για άλλα 280 δις περίπου τα οποία θα αρχίσουν να εξυπηρετούνται μετά το 24. Θα αρχίσουν να πέφτουν, τα πρώτα 53 δις θα αρχίσουν να πέφτουν από το 2020, είναι το λεγόμενο διακρατικό χρέος ή διακυβερνητικό χρέος. Αυτό δηλαδή το πρώτο κομμάτι που δανείσανε τη χώρα η κυβερνήση Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης μάλλον, γιατί δεν υπήρχε ακόμη ο μηχανισμός δανεισμού, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο δηλαδή, και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας που υπάρχει σήμερα, και από το 2023 θα αρχίσει η εξυπηρέτηση των δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Λοιπόν, τι συζητάμε, μιλάμε για πάνω από 260 δισεκατομμύρια. Για να το κάνουμε καθαρό αυτό και για τους ακροατές που μας ακούνε, όλη αυτή η ρητορική η οποία έχει αναπτυχθεί και η οποία μιλά για διαχείριση του χρέους, για επαναδιαπραγμάτευση, για πιθανή μείωση και εν τη αυτή περιπτώσει διαφορετική συνολική του διευθέτηση, όπως και να έχει, με δεδομένο ότι σήμερα εξυπηρετείται μονάχα το 22% από το συνολικό δημόσιο χρέος που έχει η χώρα, όπως και να έχει, η μοίρα η οποία επιφυλάσσεται μέσα από όποια λύση δοθεί θα είναι σαφώς πολύ χειρότερη από αυτή την οποία βιώνει σήμερα ο τόπος. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε σε τόκους γύρω στα 5 με 6 δισεκατομμύρια ετήσια, σε τόκους. Αφήστε τα χρεολύσια έξω. Σε τόκους. Και ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν να μπαίνουν και τα άλλα δάνεια, οι ανάγκες εξυπηρέτησης τόκων θα τριπλασιαστούν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουμε να πληρώνουμε από 12 έως 15 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο μόνο σε τόκους. Που σήμερα πληρώνουμε 5 με 6. Ακριβώς. Να πούμε πάντως για την ιστορία ότι ενώ αυτή η επιχειρηματολογία, αυτή η ρητορική βρίσκεται στην έξαρσή της και αφορά τα κυβερνητικά στελέχη τα οποία διαραίουν ευνοϊκά σενάρια για την επόμενη περίοδο, ήδη είχαμε χθες μία αποτύπωση πρόβλεψης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μία μέρα δηλαδή πριν από την Ιερινή Σύνοδο, το οποίο μιλά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι κάτω από το 2% αντί για την πρόβλεψη που υπάρχει, η οποία το αποτυπώνει στο 3,5. Άρα αυτό από μόνο του προδιαθέτει για καινούργια μέτρα της τάξης των 2,7 δις τουλάχιστον, πέρα από αυτά που καταρχήν έχουν συμφωνηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της επαναξιολόγησης. Τόσο το ζήτημα όμως από την άλλη μεριά είναι και γιατί κυνηγάνε το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν καταλαβαίνω. Να καταλάβω, αν και διαφωνώ πλήρως, γιατί σε συνθήκες παρακμής και κατάρρευσης μιας οικονομίας δεν κυνηγάς πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, αντίθετα. Ανέχεσαι ακόμη και έλλειμμα, αρκεί το έλλειμμα αυτό, το κρατικό έλλειμμα του προϋπολογισμού, να είναι παραγωγικό και όχι παρασιτικό, δηλαδή για τις τσέπες των πολιτικών και των ημετέρων, προκειμένου να δώσει όθηση στην ελληνική στην οικονομία, προκειμένου να η όθηση αυτή να παράξει εισόδημα και επενδύσεις. Αυτό ξέρω ότι συμβαίνει σε συνδίκες κρίσης. Αυτή τη στιγμή κυνηγάμε ένα πλεόνασμα το οποίο ούτε καν θα διδεθεί για την ελληνική οικονομία. Το έχουν θεσμοθετήσει οι δανειστές σαν μορφή δεκάτης. Δηλαδή θα σου λένε ότι πρέπει να πετύχεις αυτό το πλεόνασμα για να το πάρουν αυτοί. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για καθαρή παιωνία. Δηλαδή μια φεουδαρχική σχέση ανάμεσα στους δανειστές και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, όπου τη ζητάτε να πληρώσει μια δεκάτη επί του χρέους. Διότι εδώ πέρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο εάν έχεις ή όχι να πληρώσεις τα χρέη σου. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη σύμβαση και τα λοιπά. Η οποία. Από πού και ως πού όμως ένα ολόκληρο κράτος πρέπει να λειτουργεί με όρους παιωνίας ή με όρους, να το πούμε έτσι, νεοφεουδαρχίας. Όπου κάποιοι δανειστές στο όνομα του δανεισμού ζητούν να πάρουν δεκάτη σε βάρος ενός ολόκληρου λαού. Δηλαδή πού το έχουν βρει γραμμένο αυτό το πράγμα.
Όπως και να έχει, και πολύ σωστά το θέτε, κύριε Καζάκη, η ρητορική για το πρωτογενές πλεώνασμα είναι ο πλέον ευγενής τρόπος για να αποτυπώσει κανείς και να εμπεδώσει στη συνείδηση της κοινωνίας ότι η επόμενη περίοδος, η επόμενη μακρά περίοδος, δεν είναι παρά μία περίοδος μέσα από την οποία εδραιώνεται σοβαρότατο πρωτογενές έλλειμμα για το λαϊκό νοικοκυριό. Και όχι μόνο. Όχι μόνο, και αυξάνεται. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 20% σύμφωνα με τις επίσημες, με τα επίσημα στοιχεία. Τα έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές. Κανένας δεν μιλάει για αυτό το ζήτημα. Κανένας δεν μιλάει για το ζήτημα του ελλείμματος του οικογενειακού προπολογισμού, του μέσου οικογενειακού προπολογισμού. Όχι των ανθρώπων που βρίσκονται για το όριο της στόχιας ή είναι άνεργοι κτλ. Μιλάμε για το μέσο. Λοιπόν, υπάρχει ένα 20% έλλειμμα σε αυτόν τον προπολογισμό. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Και μιλάνε αυθαίρετα για το αν είναι βιώσιμο ή όχι ένα χρέος, το οποίο δεν μπορεί να είναι βιώσιμο από τη στιγμή που η κοινωνία δεν ισοσκελίζει τον οικογενειακό προπολογισμό. Για να είναι βιώσιμο ένα χρέος, να μπορεί να πληρωθεί, θα πρέπει να έχει πλεονασματικά οικογενειακούς προπολογισμούς. Για να μπορέσει να αντλήσει από αυτό το πλεόνασμα το κράτος και να μπορεί να εξυπηρετήσει σε βάθος χρόνου, ας πούμε, ως ένα βαθμό το χρέος. Αυτό δεν υφίσταται στην ελληνική κοινωνία. Να το πούμε λοιπόν για να γίνει απόλυτα σαφές ότι σήμερα που εξυπηρετείται μόνο το 22% του δημοσίου χρέους, από τη στιγμή που σήμερα δεν εξασφαλίζονται πλεονάσματα στα λαϊκά νοικοκυριά, είναι φανερό πως οποιαδήποτε διευθέτηση, με όποιον τρόπο και αν σερβιριστεί, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή την κατάσταση προς το καλύτερο. Θα βιώνουμε διαρκώς μια διαρκή χειροτέρευση της ζωής και της αντιμετώπισης. Πολύ χειρότερα. Ακριβώς. Κύριε Καζάκη, το ΕΠΑΜ είναι η μοναδική δύναμη που καλεί την κοινωνία να δραπετεύσει συνολικά από την παγίδα της λογιστικής αποτύπωσης του χρέους. Λέει δηλαδή ότι το χρέος είτε μικρότερο είναι είτε μεγαλύτερο δεν είναι παρά ένας μηχανισμός εδραίωσης της εξάρτησης, άρα και της κατοχής. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς τελικά στοιχειοθετείτε εσείς το ΕΠΑΜ αυτόν τον ισχυρισμό και βεβαίως πόσο ρεαλιστική είναι η διαδικασία της άλλης λύσης, της αμφισβήτησης δηλαδή που προτείνεται σε ό,τι αφορά το πρόβλημα του χρέους συνολικότερα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει να κάνει καθαρά με το ζήτημα των πολιτικών επιλογών. Δηλαδή και που πολιτικές επιλογές, όπως ξέρουμε, εκφράζουν συσχετισμούς δυνάμεις. Οι συσχετισμοί δυνάμεις αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει παραιτηθεί ο λαός, που παραιτείται ήδη, που δεν συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικής της χώρας του, είναι σε βάρος του. Είναι υπέρ μιας κάστας της πολιτικής και της οικονομίας, η οποία είναι απόλυτα διεφθαρμένη. Ζούσε και ζει σε βάρος, σαν παράσιτο σε βάρος ολόκληρης κοινωνίας, και αυτή τη στιγμή τα έχει γκυμιάσει, έχει ταυτιστεί με τα συμφέροντα δανειστών, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα η ίδια σε σχέση με στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός πάρει στα χέρια του την εξουσία. Αυτό είναι η όλη ιστορία, το πολύ απλό. Από την άλλη μεριά, για πέστε μου μία φορά που το χρέος βοήθησε μια χώρα. Εννοώ το λαό της. Μια φορά. Από την εποχή των μεγάλων δημοκρατικών επαναστάσεων, για να μην πάμε πιο πίσω, δηλαδή είτε της Αμερικανικής επανάστασης είτε της Γαλλικής, υπήρξαν δύο βασικές τάσεις, να το πούμε έτσι, στις ανερχόμενες κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις που ανέδειξαν αυτές οι επαναστάσεις. Η μία τάση ήταν του Χάμιλτον, για παράδειγμα, στην Αμερική, όπου έλεγε καλό το χρέος γιατί μας δίνει δυνατότητα για κέρδη και επενδύσεις, και η τάση η δημοκρατική του Τζέφερσον, που έλεγε ότι όποιο κράτος στηρίξει την ανάπτυξη του στο χρέος, υποθηκεύει το παρόν και το μέλλον του. Το χρέος λοιπόν είναι ένα μέγεθος το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν δημιουργείται για να βοηθήσει μια χώρα, δημιουργείται μέσα από μια διαδικασία διαρκούς υποθήκευσης της. Ισχύει, όχι μόνο, είναι τρομακτικά πόσο απόλυτο είναι αυτό το πράγμα που λέμε. Δηλαδή, εγώ θα προκαλέσω δηλαδή κιόλας οποιονδήποτε ακροατή μας ακούει αυτή τη στιγμή να μου βρει μία περίπτωση, όχι μόνο στο δανεισμό της Ελλάδας, που είναι και εύκολο κιόλας, έτσι, στο δανεισμό οποιοδήποτε κράτος στον κόσμο, που ο δανεισμός αυτός έγινε καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες του λαού και της οικονομίας της χώρας. Και δεν ήταν προϊόν διαφθοράς, διαπλοκής, εξάρτησης και υποτέλειας και εξαγοράς ολόκληρου του κράτους. Λοιπόν, να μου βρει ένα. Από τότε που δημιουργήθηκε πραγματικά το δημόσιο χρέος, που το δημιουργήσαν οι Άγγλοι μονάρχες, ας πούμε, τον 17ο αιώνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση. Μάλιστα, οι σοβαροί μελετητές του ζητήματος λένε ότι ακόμη και τα ζητήματα του δανεισμού του κράτους με ομόλογα, που υποτίθεται ότι είναι πιο απρόσωπος ο δανεισμός,
ενός κράτους από το να παραδανείζεται κατευθείαν από μια τράπεζα ή από ένα διεθνή οργανισμό. Λοιπόν, ήταν πιο απρόσωπος. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ούτε ένα δάνειο που να μην υπερισχύει το πολιτικό κριτήριο έναντι του οικονομικού. Δηλαδή, αυτός που πάει και αγοράζει κρατικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα μιας οικονομίας ή ενός κράτους, το κάνει με πρώτιστο μέλημα το οικονομικό κριτήριο, το πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή, τη σχέση και τη διαπλοκή του με την κατάσταση. Για παράδειγμα, εάν πάτε στους μεγάλους διαχειριστές κρατικών ομολόγων, όπως είναι η PIMCO, η Nomura, η Ιαπωνική, θα δείτε ότι οι βασικοί αναλυτές για τα κρατικά ομόλογα δεν είναι οικονομολόγοι, είναι πολιτικοί επιστήμονες. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, αν επιχειρήσουμε να συμπυκνώσουμε τη διαδρομή που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αφήνεται τελικά ένα ισχυρό αποτύπωμα το οποίο αφορά στην αγορά εργασίας με επιδράσεις σημαντικότατες στις αμοιβές και στις εργασιακές σχέσεις, με αποτύπωμα στη δημόσια υποδομή, στον ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο αποδιάρθρωση συνολικά της χώρας, ένα περιβάλλον δημογραφικής κατάρρευσης, ένα πολιτικό προσωπικό που ειδικά την τελευταία δεκαετία πλειοδοτεί σε λογικές δουλοπρέπειας κλπ. Το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι το εξής. Θεωρείτε στο ΕΠΑΜ ότι είναι εφικτή η αντιστροφή αυτής της πραγματικότητας, και αν ναι, με ποιο τρόπο φαντάζεστε ότι μπορεί να δρομολογηθεί την επόμενη περίοδο και φυσικά μέσα από άλλους πολιτικούς σχετισμούς? Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής ζήτημα. Ή ακολουθούμε την ίδια πολιτική, οπότε είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι καταστρεφόμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι υπάρχει νοήμων άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο που να θεωρεί ότι ακολουθώντας την ίδια πολιτική μπορούμε σε κάποια στιγμή να ανακάμψουμε. Αυτά είναι παραμύθια για τα μικρά παιδιά, ας πούμε, ή αν θέλετε για τους ανόητους. Άρα, ποια εναλλακτική έχουμε? Μπορεί να μου πει κάποιος ποια εναλλακτική έχουμε? Υπάρχει εναλλακτική άλλη, η οποία να μπορεί να μας διασώσει από αυτό το αδιέξοδο? Κανένα πρόβλημα, να το συζητήσουμε. Εμείς είπαμε και με βάση την διεθνή εμπειρία και με βάση την εμπειρία της χώρας αλλά και την επιστήμη, είπαμε ότι υπάρχει μόνο μία δυνατότητα. Η δυνατότητα να μπορέσεις να διαγράψεις το χρέος και να προχωρήσεις μπροστά. Αυτό το πράγμα λέμε. Και για αυτό το πράγμα, για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει οφείλουμε να το κάνουμε με όρους, πώς να το πούμε, απόφασης, κεντρικής απόφασης της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία από έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης του ίδιου μείγματος πραγμάτων και πολιτικής, αλλά για μια συνολικά διαφορετική πολιτική πρόταση, η οποία απαιτεί και διαφορετική πολιτική εξουσία. Ναι, υπάρχουν και εκείνοι που ονειρεύονται την επιστροφή στη δραχμή της δεκαετίας του 80. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Το ρολόι όμως της ιστορίας δεν γυρίζει πίσω. Έτσι ακριβώς. Ή γυρίζει με όρους μεσαίωνα. Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις που στηρίξανε εκείνη την περίφημη περίοδο που μας έφερε στη σημερινή χρεοκοπία. Που συνέβαλε τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό αποφασιστικά στη σημερινή χρεοκοπία. Το θέμα είναι να φύγουμε μπροστά. Και για να φύγουμε μπροστά πρέπει να το κάνουμε ξεφεύγοντας από τα δεσμά ή να θέλετε τον μπουντρούμι που μας έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ βολικό για αυτούς που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία εδώ και δεκαετίες, πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, αφενός και αφετέρου, να μην επιστρέψουμε πίσω σε καταστάσεις οι οποίες είναι οδυνηρές και κακοδαιμονίας, έστω και αν αυτές σήμερα φαντάζουν καλύτερες σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, εννοώ πάντα. Και ήταν, δεν ήταν στην κατάσταση τη σημερινή. Ο Έλληνας, ακόμη και στην εποχή που λαιλατούσαν τη χώρα του ντόπιοι ξένοι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες, αλλά δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Το ζήτημα είναι να φύγουμε, να σπάσουμε τα δεσμά για να φύγουμε μπρος. Και επιτέλους να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής στην Ελλάδα που τη βασανίζουν ουσιαστικά από την ύπαρξή της, από την ίδρυσή της, να το πούμε έτσι, από το 1830. Κύριε Καζάκη, θα ήθελα να μετακομίσουμε λίγο την κουβέντα μας σε ζητήματα που έχουν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον και βεβαίως οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν μία σειρά από προβλήματα
που δείχνουν ότι η χώρα ενσωματώνεται επικίνδυνους στοιχοδιοκτισμούς. Μάλιστα, θέλω να πω ότι είστε ο μόνος πολιτικός ηγέτης που απετόλμησε να θέσει ευθέως το ζήτημα της εμπλοκής της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Ρωσίας, με αφορμή την Αμερικάνικη πυραυλική επιδρομή στη Συρία. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό και κυρίως να το δούμε από τη σκοπιά των συνεπειών που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή σε βάρος της χώρας. Κοιτάξτε τώρα, το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, μια και αυτή τη στιγμή, μάλλον όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό, πλασαρίστηκε και μάλιστα πλασαρίστηκε ως καινοτόμα γεωστρατηγική άποψη η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Αυτό το ακούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι το ακούμε ακριβώς την περίοδο που επιβλήθηκε η μνημονιακή κατοχή στην Ελλάδα. Και φυσικά σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματά της. Τότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι πρέπει να πάμε με το Ισραήλ, διότι το Ισραήλ δήθεν είναι ενάντια στην Τουρκία και εφόσον ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, ξέρετε με αυτή τη λογική την μακιαβελική, να πάμε και εμείς με το Ισραήλ. Και τώρα φαίνεται τι σημαίνει η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ σημαίνει ενεργή ανάμειξη σε στρατιωτικούς στοιχοδιοκτισμούς εναντίον χωρών που οι ονείς έστω θα μπορούσαν να αποτελέσουν στηρίγματα αυτής της χώρας. Ιδιαίτερα εάν η χώρα ακολουθήσει μια πολιτική, να το πούμε έτσι, υπέρβασης του αδιεξόδου. Ήδη έχουμε στρατιωτικές ασκήσεις συστηματικά από το 2014 και από το 2015, συγγνώμη, από το 2015 με την πρώτη φορά αριστερά, συστηματικά ασκήσεις της ελληνικής αεροπορίας στην Κρήτη, με εξόδους συστηματικά και στόχο και σενάριο να πλήξουν ρωσικούς στόχους στη Συρία. Μετά πήγαν η ελληνική αεροπορία, δόθηκε στην ελληνική πολεμική αεροπορία, τουλάχιστον συγκεκριμένα σμήνη, δόθηκε η εντολή να γίνει ανάλογη άσκηση και στο ίδιο το Ισραήλ. Ο τελευταίος ηνίωχος, η άσκηση ηνίωχος, τον είδαμε να πετάνε Ισραηλινά, ελληνικά και Ισραηλινά αεροπλάνα πάνω από το κέντρο της Αθήνας. Κάτι το οποίο έχουμε να δούμε δεκαετίες. Και που βεβαίως για τους γνωρίζοντες στοιχειώδως τα πράγματα αποτέλεσε και ένα καμπανάκι κινδύνου. Δηλαδή τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει ακριβώς. Τι σοϊ σενάριο είναι αυτό της άσκησης ηνίωχος που απαιτεί μπροστά ελληνικά αεροσκάφη και πίσω Ισραηλινά. Για οποιονδήποτε έχει σχέση με τα πράγματα και τουλάχιστον έχει μελετήσει τα πράγματα, ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η άσκηση ήταν, το σενάριό της ήταν χτυπώ πύκνο κατοικημένους στόχους υπό την προστασία, που βρίσκονται υπό την προστασία ρωσικής κατασκευής αντιεροπορικών συστημάτων όπως είναι τα S-300. Λοιπόν, και τι κάνει η ελληνική πολεμική αεροπορία? Το screening, δηλαδή, που λένε στη γλώσσα την στρατιωτική. Δηλαδή πηγαίνει μπροστά για να τραβήξει, να αποτελέσει το στόχο της αντιεροπορικής άμυνας, προκειμένου το δεύτερο κύμα να χτυπήσει τόσο τους στόχους στο έδαφος αντιεροπορικής άμυνας, όσο και τους κεντρικούς στόχους που προβλέπει η όλη επιχείρηση. Είναι δυνατόν να τα ανεχτούμε αυτά τα πράγματα? Μιλάμε πάντως για μια καινούργια κατάσταση, ριζικά καινούργια κατάσταση, διότι μέχρι τώρα είχαμε σε προηγούμενα αντίστοιχα συμβάντα, ας πούμε, τη ρητορική εκείνη που έλεγε ότι η Ελλάδα απλώς παράχει, εξασφαλίζει βασικές διευκολύνσεις στα πλαίσια των συμβατικών συμμαχικών της υποχρεώσεων. Εδώ πια έχουμε ξεφύγει και από αυτό και μιλάμε για άμεση και ευθύτατη εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων σε πολεμικές επιχειρήσεις. Εδώ είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν αφορά το ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Δεν είναι καν το ΝΑΤΟ η άσκηση. Βεβαίως η άσκηση γινόταν κατά παράδοση, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για αεροπορικές δυνάμεις οι οποίες δεν ανήκουν απευθείας στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως, εντάξει, θα μπορούσε κάλλιστα το ΝΑΤΟ να βγει και να τη στηρίξει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα το ΝΑΤΟ σχέση με αυτό ή δεν είναι καμία φιλελληνική δύναμη. Αλλά εδώ πλέον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου στην ουσία ανάλογη με εκείνη, να το πούμε έτσι, παραμονών του πολέμου της Κρυμαίας.
σε μια εποχή όπου η Ελλάδα πώς το λένε, ήταν απαιτητό από, από τους Γάλλους, από τους Άγγλους και Γάλλους εταίρους και δυνάμεις προστασίας της τότε Ελλάδας, να εμπλακούν σε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Επειδή όμως ο ελληνικός λαός θεωρούσε τη Ρωσία, πώς να το πούμε, πολύ μια φιλική δύναμη προς την Ελλάδα, και δίκιο είχε, λοιπόν, τότε απειλούσε με εξεγέρσεις και εκδίωξη του Όθωνα και του βασιλικού θεσμού της Βαυαρικής Μοναρχίας εποχής εκείνης. Και τι κάνανε οι Αγγλογάλοι? Επέβαλαν καθεστώς κατοχής, κατοχικών υπουργείων, όπως λέγεται στην ιστορία. Λοιπόν, τώρα έχουμε κατοχικών υπουργείων με πολιτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στη Βουλή και δεν ξέρεις ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές. Αναρωτιέσαι ποιες είναι οι διαφορές τους. Λοιπόν, και την ίδια ώρα προετοιμάζεται πόλεμος εναντίον της Ρωσίας, όπου θα έχει ενεργή συμμετοχή και η χώρα μας. Με την Α, με τη Β' μορφή. Κύριε Καζάκη, αφού θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Τόνι Μπλερ ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει για το, η υπόθεσή του για το βρώμικο ρόλο που έπαιξε στη δολοφονική επιδρομή που έγινε στο Ιράκ με πρόσχημα τα χημικά όπλα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ο λαλίστατος κύριος Καμένος απάντησε στις καταγγελίες που κάνατε για την εμπλοκή της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σε αυτές τις επιχειρήσεις? Όσο ξέρετε εσείς να απάντησε, αλλά τόσο ξέρω και εγώ. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει θέμα, ναι, το έχουν κάνει θέμα και ελληνικές εφημερίδες, γνωρίζω ότι έχει αναπαραχθεί και στο εξωτερικό, τουλάχιστον από εναλλακτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γνωρίζω ότι έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης μέσα στις ενόπλες δυνάμεις, ακόμη και στο Γενικό Επιτελείο. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος ποιεί την ίσαν. Τι να βγει και να πει? Τι να βγει και να πει, πέστε μου, τι να βγει? Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να βγει και να πει, διότι εχθές, από όσο έχω υπόψη μου, ρίξατε και μία δεύτερη βόμβα αναφορικά με το βρώμικο deal το οποίο επιχειρεί ο κύριος Καμένος, όπου με τίμημα κοψοχρονιά ουσιαστικά διασφαλίζει προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστεί πολύτιμος οπλισμός για τις δυνάμεις του Χαλιφάτου. Είναι η κατακλίδα, αν θέλετε, αυτή ενός άρθρου σας που ανοίγει, επιχειρεί να ανοίξει το απόστημα μιας διαχρονικά βρώμικης συναλλαγής με τα Αραβικά Εμιράτα και με πολλούς εμπλεκόμενους. Τι συμβαίνει ακριβώς με αυτή την ιστορία? Και γιατί αυτή η ένοχη σιωπή, πού παραπέμπει αυτή η ένοχη σιωπή από τη μεριά, ναι, της ελληνικής κυβέρνησης συνολικότερα, γιατί δεν είναι θέμα προσωπικά του κυρίου Καμένου? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, δεν είναι αυτό το θέμα. Βεβαίως ο κύριος Καμένος, οφείλουμε να πούμε ότι είναι πρωταγωνιστής αυτού του πράγματος και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και ούτε να γενικά να ισοπεδώνουμε καταστάσεις. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σκοτεινή η ιστορία, η εμπλοκή της Ελλάδας με την... Με τα Αραβικά Εμμυράτα και παρελθόν, και πολύ μεγαλύτερο παρελθόν από αυτό που τόνισα εγώ τουλάχιστον σε κείμενο στο άθρο μου, δηλαδή την εμπλοκή των Αραβικών Εμμυράτων με το ξέπλυμα του χρήματος, του βρώμικου χρήματος, με τα υποβρύχια, τα γερμανικά υποβρύχια και το Σκαραμαγκά. Είναι πολύ πιο βρώμικη ιστορία από αυτή την ιστορία. Υπάρχουν καταγγελίες από τη δεκαετία, για παράδειγμα, του 90, που όταν απεσύρθη ο οπλισμός, τυχαίνει να το γνωρίζω, τότε υπηρετούσα σε ενόπλες δυνάμεις στη θητεία μου, όταν απεσύρθη ο οπλισμός επί κυβέρνησης Μητσοτάκη τώρα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και αν θυμάμαι καλά, μπορεί να πέφτω λέει έξω, αλλά νομίζω ότι θυμάμαι καλά, υπουργός Άμυνας Βαρδιτσιώτης, λοιπόν, τότε απεσύρθη ο παλιός οπλισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που ήταν τα αμερικανικά Μι-1, τα... πώς τον λένε, τα Τόμσον, τα Μπαρ και τα λοιπά, που είχε παλιά ο ελληνικός στρατός. Το ξέρουμε γιατί στη μονάδα, το ξέρω και στη μονάδα που υπηρετούσα, όχι μόνο πάρθηκαν πίσω από τους πολίτες που είχαν δοθεί τέτοιος οπλισμός, αλλά και από τις αποθήκες των στρατοπέδων στη μονάδα που υπηρετούσα, αποσύρθηκε όλος αυτός ο οπλισμός, ο οποίος στη συντριπτική του πλειοψηφία ήταν ακόμη στις κέρινες σακούλες του προμηθευτή. Δηλαδή ήταν εντελώς αξιμοποιητός. Πού βρέθηκε αυτός ο οπλισμός? Σε ποια χέρια βρέθηκε? Μετά από 2 χρόνια μάθαμε ότι αυτός ο οπλισμός βρέθηκε σε χώρα
σε χώρες της Αφρικής στα χέρια φυλάρχων συμμοριών, οι οποίοι ξεκληρίζανε στο όνομα ή επαμοιβή μεγάλων αμερικανικών πολυεθνικών την Αφρικανική Ήπειρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια πρακτική δηλαδή. Φυσικά το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο, γιατί εκείνη την εποχή η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμπλεκόταν και στο τεράστιο σκάνδαλο επαφής με τη μαφία, όπου άρχισε το ξεπούλημα των, να το πούμε έτσι, των φυλέτων της ελληνικής οικονομίας. Ας θυμηθούμε τότε την Αγέτη Ηρακλής, που την ξεπούλησε πού η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Στην Ιταλική μαφία. Που τότε βιτρίνα της ήταν ο όμιλος Καλτεστρούτζι. Και πού το ξέρουμε αυτό εμείς? Το ξέρουμε γιατί μετά από λίγα χρόνια οι Ιταλοί δικαστές καταδίκασαν τον περίφημο αυτόν επικεφαλής της Καλτεστρούτζι ως βιτρίνα της Ιταλικής μαφίας, χωρίς να κινηθεί Έλληνας δικαστής, για τις φωτογραφίες που έβγαζε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μάνος και όλα τα στελέχη της κυβέρνησής του, αγκάζε με τον κύριο αυτόν, ο οποίος πέθανε σε κατοίκον περιορισμό. Λοιπόν, μιλάμε για μαφιόζικες κυβερνήσεις, ειδικά με τα οπλικά συστήματα. Τι πάμε να κάνουμε τώρα, τι πάνε να κάνουμε? Αυτό που φαίνεται τουλάχιστον να πάνε να κάνουν, είναι να πάει να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της κατάδειας του ελληνικού λαού, πουλώντας τον λεγόμενο περισσευούμενο οπλισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Γιατί περισσευούμενος οπλισμός? Γιατί πολύ απλά οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις συρρυκνούνται συνέχεια, έτσι, με επιλογή της πολιτικής ηγεσίας. Για να μπορέσουμε το 2018, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι σημερινοί κυβερνώντες από το τρίτο μνημόνιο, να μην υπάρχουν πλέον ένοπλες δυνάμεις στην Ελλάδα. Θα σας θυμίσω ότι καμιά πολιτική δύναμη, με εξαίρεση το ΕΠΑΜ, δεν σήκωσε το ζήτημα αυτό όταν η Financial Times, παραμονές του τρίτου μνημονίου, δημοσίευσε τον Αύγουστο 2015, εννοούμε πάντα, δημοσίευσε ένα non-paper των δανειστών προς την ελληνική κυβέρνηση, που τους έλεγαν ακριβώς αυτό, το πώς θα χειριστεί τα ζητήματα της εθνικής άμυνας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη χώρα. Κανένας δεν το σήκωσε, με εξαίρεση βεβαίως το ΕΠΑΜ. Κανένας. Όλοι το κάνανε μόκο. Και τώρα βλέπουμε το πώς υλοποιείται αυτό το σχέδιο της διάλυσης πλήρως των ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής άμυνας της χώρας. Δεν υφίσταται εθνική άμυνα, μην το συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχει εθνική άμυνα στη χώρα. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να αφομοιωθούμε από συμφέροντα συγκεκριμένα και να μετατραπεί η χώρα σε οικόπεδο. Και τελειωτικά κιόλας. Και μάλιστα να φρουρείται από ένοπλες δυνάμεις οι οποίες δεν αφορούν την ελληνική κοινωνία, ούτε το ελληνικό κράτος, ούτε το δόγμα άμυνας της χώρας. Έστω και αυτό το δόγμα που υπήρχε τα παλιότερα χρόνια. Είναι ένοπλες δυνάμεις ξενόφερτες, είναι ένοπλες δυνάμεις οι οποίες θα είναι ξενόδουλες, έστω και αν είναι Έλληνες που υπηρετούν σε αυτές, και στόχο έχουν την εφαρμογή των πολιτικών από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πρώτη φορά που συμβαίνει μετά βεβαίως τη Χούντα. Είναι λογικό, διότι όλη αυτή η εθνικά επικίνδυνη πρακτική επιχειρείται να εμφανιστεί ως ένα μέρος αυτών των πολυσυζητημένων και πολυδιαφημισμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες εν κατακλείδη για όλους αυτούς που τους επικαλούνται σημαίνουν δραστική περικοπή των παγίων δαπανών στις οποίες είναι υποχρεωμένο να εμπλέκεται το ελληνικό κράτος, και μία από τις πάγιες δαπάνες η οποία πρέπει να περικοπεί είναι η δαπάνη για την εθνική μας άμυνα. Δυστυχώς. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, βεβαίως. Δεν είναι όμως η δαπάνη. Γιατί εδώ πέρα παίχτηκε ένα πολύ μεχόντρο παιχνίδι σε βάρος των Ελλήνων, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Το παιχνίδι που έλεγε ότι γιατί μας κόβεται τους μισθούς και τις συντάξεις. Και μάλιστα σε αυτό είναι συνένοχες τόσο οι ηγεσίες των αποστράτων, των ενώσεων αποστράτων, όπως και των λεγόμενων demi saison συνδικαλιστικών οργανώσεων των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και γενικότερα των έστολων, που ενώ είχαν την υποχρέωση να τιμήσουν τον όρκο τους και να τιμήσουν το εθνόσημο που φορούν και να συνδέσουν το γεγονός ότι η υποβάθμιση, το χτύπημα
τους στελέχους των ενόπλων δυνάμεων, το τσάκισμα του ηθικού μέσα από τη μείωση των μισθών, τη διάλυση του συνταξιοδοτικού, την εξώθηση σε μαζική αποστρατεία ικανότητα των στελεχών, οι οποίοι δεν μπορούσαν πλέον να επιβιώσουν στα πλαίσια των ενόπλων δυνάμεων, συνδεόταν ακριβώς με αυτό, με τη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής άμυνας της χώρας, ώστε η χώρα να είναι μπάτε σκυλιά, λέστε, να είναι έρμεο οικόπεδο του οποιοδήποτε επιβουλεύεται αυτή τη χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και δυστυχώς μασίσαμε. Διότι αν εξαιρέσει κανείς το ΕΠΑΜ, κανένας άλλος δεν έδειξε αυτό το θέμα. Ούτε οι στρατόκαυλοι της Χρυσής Αυγής, με συγχωρείτε για την έκφραση ας πούμε, αυτοί οι τύποι που το παίζουν διάφοροι, έτσι, ούτε φυσικά καμία άλλη δύναμη. Και συγκεκριμένα και το ΚΚΕ, το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει προσβάσει στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις από παλιά. Και ενώ βεβαίως ήταν λαύρο, και καλά έκανε βεβαίως, για τους περιορισμούς των συντάξεων και των μισθών και όλα αυτά τα πράγματα, κουβέντα για το εθνικό ζήτημα που λέγεται ποιες ένοπλες δυνάμεις χρειαζόμαστε και αν χρειαζόμαστε όντως ένοπλες δυνάμεις σαν χώρα. Από όσο έχω υπόψη μου, αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα επιχειρήσει να ανοίξει πολύ σοβαρά το ΕΠΑΜ την επόμενη περίοδο. Βεβαίως, γιατί είναι κορυφαίο. Είναι και τελευταία. Είναι το τελευταίο στοιχείο που σε χωρίζει από την πλήρη ανυπαρξία. Ένα κράτος που δεν έχει δικαίωμα στην άμυνα, στη δική του άμυνα και μάλιστα στην αυτοάμυνα, όπως καθορίζεται με το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στο κάτω-κάτω γραφής, που εκεί προσδιορίζονται λίγος πολύ και τα χαρακτηριστικά ενός συγκροτημένου κράτους σήμερα, λοιπόν, τότε δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται ως κράτος. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καζάκη, επειδή και ο χρόνος μαζεύει επικίνδυνα και επειδή πάντα βγάζετε ειδήσεις και επειδή κατά κανόνα αυτές οι ειδήσεις που βγάζετε επιβεβαιώνονται, θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές πια πολιτικές διεργασίες, πού βρίσκονται τα πράγματα σχετικά με την οικοδόμηση αυτής της ισχυρής πολιτικής συμμαχίας που χρειάζεται ο τόπος με στόχο την πολιτική ανατροπή. Έχω υπόψη μου ότι υπάρχει ένα διαρκές τσιμπολόγημα που επιχειρείται στις θέσεις του ΕΠΑΜ προκειμένου να διατυπωθούν θέσεις για επίκαιρα και σοβαρά ζητήματα και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι διεργασίες αυτές πού βρίσκονται σήμερα, υπάρχει κάτι νέο, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, έχουμε κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο μπορεί να είναι ανακοινώσιμο? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι δεδομένο, έτσι, ότι έχουμε κάτι δεδομένο. Το μόνο που οφείλουμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, ήδη έχουν συσπηρωθεί πάρα πολλές προσωπικότητες μέσα από συζητήσεις ή αν θέλετε επαφές από όλο το φάσμα της, το παραδοσιακό φάσμα της ελληνικής πολιτικής, το παραδοσιακό λέγοντας ότι αυτή βεβαίως όλος αυτός ο κόσμος αποσπάται από την παραδοσιακή κατάτμιση του πολιτικού φάσματος και φυσικά συγκροτεί έναν πατριωτικό πόλο ανεξαρτήτως αν προέρχεται από τη δεξιά ή από την αριστερά. Δηλαδή το όραμα, να το πούμε έτσι, του ΕΠΑΜ εξιδρύσεως γίνεται πραγματικότητα. Και οφείλουμε να πούμε, χωρίς να θέλω να ευλογήσουμε τα γένια του ΕΠΑΜ, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο πρώτο και κύρια στη δύναμη του ΕΠΑΜ. Στη δύναμη του, πρώτον, να είναι η πιο οργανωμένη αντιμνημονιακή, μέσα εισαγωγικά βεβαίως, δύναμη σε αυτόν τον τόπο, και δεύτερον, να επιβάλλεται διά της λογικής και των επιχειρημάτων του. Σήμερα βλέπουμε πλέον ότι στο αντιμνημονιακό λεγόμενο χώρο δεν μπορείς να είσαι συνεπής αντιμνημονιακός εάν λίγο έως πολύ δεν υιοθετείς τη θέση του ΕΠΑΜ για τα κεντρικά ζητήματα. Και αυτό δεν μας κακίζει. Ίσα ίσα το θεωρούμε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο για να τα βρούμε. Με αυτούς βεβαίως που πραγματικά και με ειλικρίνεια θέλουν να παλέψουν για τον κοινό σκοπό. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βεβαίως ασπάζουν από εδώ και από εκεί, αυτό ονομάζονται δραχμιστές και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά η ατζέντα τους είναι τελείως διαφορετική. Εν αναμονή εξελίξεων λοιπόν, κύριε Καζάκη, να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ο χρόνος μας δυστυχώς τελείωσε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Αντίο. Φίλες και φίλοι, ήταν μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, με τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, και με αυτό έφτασε στο τέλος της και η σημερινή εκπομπή Ελεύθερη Ελλάδα.
Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη Πέμπτη 9 με 10 το πρωί. Καλή σας μέρα. Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε. Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε. Ερτόπεν. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.